Hello. Σου έμεινε ένα φτερό στα μάτια. Στέλιο. Εγώ δεν ξέρω τι σκέπτεται η Άννα που στα τελευταία επεισόδια τα πετάει εκεί μπροστά στο... Τι κατάσταση είναι αυτή, παιδί μου. Κύριε Κουδουνάρη, πρέπει να το δείξω αυτό. Το δείξεις πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Δεν τα παίρνεις για να τα δούμε και εδώ, ναι, έτσι, ναι, πώς είναι όλο το σετ ολοκληρωμένο, γιατί εκείνη η τσάντα μου φάνηκε... Τι. Μήπως την άφησε εκεί επίτηδες σκέφτομαι. Μάλλον, αυτό έχω αρχίσει να σκέφτομαι. Μισό λεπτά γιατί τώρα έχω... Είσαι εντάξει, παιδάκι μου. Εντάξει, αφού δεν έπεσα. Ωραία φορεμένο είναι έτσι αυτό πάντως, να ξέρεις. Καταρχάς, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Είναι masquerade, που στην Ελλάδα το λέμε μασκέ. 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 Το μασκαρέ τι είναι? Το ίδιο πράγμα. Α, οκ, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ό,τι και να αντίθηκες, που εμένα δεν μου αρέσουν τα μασκάρε, masquerade, μασκέ. Πάντα συμπλέκτη. Είναι μια ωραία εικόνα. Η τσάντα αυτή. Τσάντα αυτή. Πιστεύεις ότι είναι μια τσάντα που αρμόζει σε μια τουαλέτα? Θα μπορούσε να είναι καλύτερη, η αλήθεια είναι, συμφωνώ. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Θα έπρεπε να είναι μια άλλη οπωσδήποτε. Αυτό δεν είναι... Ο Χριστός και η Παναγία, πραγματικά! Δεν θα έχει βοηθήσει καλά! Ήθελα να το πετάξει ο κοντάς. Ήθελα να το πετάξει, να φύγει να κρυφτεί εκεί κάτω. Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου. Τέλος πάντων, ας κάνω ότι δεν συνέβη και αυτό. Εντάξει. Ω! Τρία. Ω! Για δες! Α, δεν το περίμενα απλά. Γιατί, γιατί ήδη βαθμοντήθηκες? Για τόσο. Για από εσάς. Για από εσάς. Για από εσάς. Γενικά, γιατί είστε δύσκολος. Είστε δύσκολος. Γενικά, γιατί βαθμοντήθηκες? Σήμερα. Τέσσερα. Μας είπε τέσσερα. Ναι, σας είπε εύκολους. Όχι! Δεν εννοώ. Καλύτερα να μην μιλάω. Καλύτερα. Λοιπόν, για 4-5 γενικά, αλλά εντάξει, επειδή ξέρω ότι έχετε πολύ έτσι. Το γούστο σας είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και. Όσο πάει, γίνεται καλύτερο. Γίνεται το κάνει τόσο χειρότερο που είναι σοκαριστικό. Αλήθεια! Δεν τίποτα. Πες. Το γούστο σας είναι τόσο υψηλό ολονών. Πάλι το ολονών. Ολονών εννοείται. Εννοείται. Τέλος πάντων. Ναι, δεν εννοώ αυτό. Άλλα εννοώ, αλλά λέω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Γι' αυτό παρεξηγούμε. Έχεις πάρει αυτό το ύφος που εγώ. Δεν θέλω να με μπροστά σου όταν έχεις αυτό το ύφος. Αλλά τώρα προσπάθησε να το ξεπεράσεις και να περάσουμε στην κριτική. Θα ήθελα με αυτό το πολύ ωραίο ρούχο που έχεις επιλέξει να φορέσεις. Παπούτσια τα οποία θα πηγαίνανε πάρα πολύ γιατί θα ήταν γόβες ματ καθημερινές. Εντάξει, δηλαδή λουστρίνη, πιο ψηλά, πιο βραδινά. Η τσάντα αυτή που είναι πεταμένη εκεί, κοίταται. Θα ήθελα να είναι επίσης ή μια γυαλιστερή τσάντα ή μια, με μια χρυσή αγκράφα επάνω, κάτι να προσδιορίζει ότι εσύ πας βράδυ κάπου και δεν πήρες απλά τελευταία στιγμή μια τσάντα και βάλεις τα παπούτσια του γραφείου και έφυγες. Και επειδή έχεις κάνει όλη αυτή την κατασκευή στο πρόσωπο, είναι σαν το υπόλοιπο να μην ακολουθεί. Εντάξει. Okay. Είναι όμως πολύ ωραία προσέγγιση και μ' αρέσει πολύ και εμένα σήμερα. Τρία. Γιώργο. Να βάλω κατευθείαν τη βαθμολογία. Νομίζω ότι τα περισσότερα υπόθηκαν. Πολύ εντυπωσιακό και επιβλητικό το όλο look. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία γεωμετρία έχει η μάσκα σου. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό που σου κάνει στο πρόσωπο είναι συγκλονιστικό. Αν ήθελες λίγο να το. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Ναι, αν ήθελες λίγο να το εκμοντερνήσεις και να το εξατομικεύσεις, να το πω διαφορετικά, θα μπορούσες να έχεις βάλει μια ολόσωμη φόρμα μαύρη και να έχεις βάλει σαν αυτές τις φούστες που δένουν στη μέση και φαίνεται μόνο το πίσω μέρος. Πώς λέγεται, Στέλιο, βοήθησέ με. Ποδιά. Δένουν στη μέση και πάει πίσω. Ραπ. Ραπ λέγεται. Πάνε γύρω γύρω. Μπράβο, ναι, αλλά φαίνεται μόνο στο πίσω. Okay. Κάπως έτσι το είχα φανταστεί εγώ στο μυαλό μου. Α, να έχει ένα πέπλο, ας πούμε. Μπράβο, μπράβο. Αλλά κατά τα άλλα τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Και πάμε να δούμε πώς θα σε βαθμολογήσουμε εμείς κακόγουστοι. Πάρε ένα 4 λοιπόν, γιατί είμαστε εύκολοι εμείς. Πάρα πολύ. Θες να σου πω την τελική βαθμολογία. 12,4 είναι.